Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Είπα και εγώ με ξέχασε σήμερα. Ναι. Πού σε βρίσκουν? Αλλά εντάξει. Υπομετακίνηση. Πεκταράδες αεροδρομίου φέρνει ο Άρης. Εντάξει, μπράβο στον Άρη. Σωστό και αυτό. Μπράβο στον Άρη. Το αν φέρει Πεκταράδες ή όχι, θα το δούμε. Στο γήπεδο. Αρχικά γύρω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και τελική τιμιγορία το Μάιο. Την κατάφερε κάθε ομάδα. Βέβαια. Είναι μια περίοδος που η αιτήδα είναι ολούθε. Σωστά. Σε όλες τις ομάδες. Ολούθε. Ολούθε. Και πάω 8 χρόνια που ήταν 4ο-5ος, κάθε Σεπτέμβριο πρωτάθλημα ρεπόμασταν. Και κύπελο. Double δηλαδή. Εντάξει, ακόμα και με τον Γιώβης και τον Άλεξ και τον Κούδη και όλους αυτούς, όλοι θα λένε πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα αν ήταν άπιαστο. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο Πάο, δεύτερη και τελευταία μέρα ξεκούραση, από αύριο ξανά νέα μεσημβρία. Με νέα πρόσωπα σίγουρα δύο. Τον Μπράντον Τόμας που σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη και τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος το Σάββατο υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του για ένα ακόμα χρόνο. Αυτοί οι δύο θα είναι σίγουρα οι νέοι. Παρότι ο Μπίσεσβαρ στην ομάδα έχει ως 5 χρόνια, φέτος θα είναι ο έκτος. Άντε να βάλω εγώ και τον Κούτσια νέο πρόσωπο, παρότι έκανε μια προπόνηση Παρασκευή στην Ολλανδία και προπόνηση και έπαιξε το φιλικό με τη Σαντάρα Λιέγγε, σκοράροντας μάλιστα το μοναδικό κόλ της αναμέτρησης. Ένα πρόσωπο θα είναι τρία. Αν δηλαδή μέσα μέσα σε αυτούς, δηλαδή τον Μπίσεσβαρ και τον Μπράντον Τόμας, θα είναι και ο Γκέφερσον στο τέλγο. Τι έγινε με αυτό το ταλέντο? Η μεταγραφή είναι στο τελευταίο κομμάτι. Νομίζω κάποια λίγα πράγματα απομένουν να διευκρινιστούν, να ρυθμιστούν για να πάρει το αεροπλάνο ο 25χρονος Βενεζουελάνος για να έρθει στη Θεσσαλονίκη αρχικά δανεικός για ένα χρόνο και με μία οψιόν και λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πολύ μικρή για την αξία του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή αν όλα πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ είναι ικανοποιημένος και στο τέλος του αρέσει η ομάδα, η πόλη μας και η χώρα μας, το 1,5 εκατομμύριο δεν θα είναι αξεπέραστο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για τον Βενεζουελάνο. Είναι η διαδικασία, νομίζω, σιγά σιγά τα πράγματα του. Αν δεν στραβώσει κάτι την τελευταία στιγμή, που δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ικανό να χαλάσει η μεταγραφή. Μάλιστα. Αυτός ήταν εκ αρχής ο στόχος. Δεν υπήρχε άλλος στόχος. Διακούδι δεξιά και αριστερά, για να το παίξουμε ψαγμένη, Κώστα. Ακούω και διαβάζω ότι δεν είναι μόνο στο τέλος, είναι και κάποιος άλλος. Ναι, και είναι βέβαια. Εντάξει, αυτά μου θυμίζουν τον Νικόλα που έλεγε κάποιοι κύριοι μαζί με κάποιους άλλους κυρίους. Ήταν από τις αγαπημένες ατάκες του Νικόλα, δεν υπήρχε άλλος, αυτό ήταν. Αξιοπρεπής κύριος. Από το βράδυ της Πέμπτης, βέβαια. Από το βράδυ της Πέμπτης, αυτός ήταν και αυτός είναι. Δεν υπάρχει άλλος. Και δεν χρειάζεται να το παίζουμε ψαγμένοι και να λέμε αλλαντάλλων. Θα τελειώσει λοιπόν λογικά και το θέμα αυτό. Σπουδαία προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Με βάση τα χαρακτηριστικά του παίκτη, την ηλικία του, τις παραστάσεις του και όλο το βιογραφικό του. Ναι. Και όσο περισσότερο τον βλέπεις, όχι μόνο στο YouTube αλλά σε βίντεο εξειδικευμένα, τόσο περισσότερο ανυπομονείς για να τον δεις στο χορτάρι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το ξέρει πολύ καλά ο Λουτσέσκο. Ήθελε να τον πάρει και στην Αλ Χιλάλ, το λέγαμε και χθες. Όπως όλα δείχνουν, θα τον έχει ποδοσφαιριστεί στον δικέφαλο του Βόρα. Και απομένει αυτό το χιλιοτραγουδισμένο σύριαλ με τον Καλέτ Νάρεϊ. Ναι, όντως. Έτσι όπως θα λέγανε στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, έλεγες ότι είναι τελειωμένο 100%. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι τελειωμένο 100%. Δεν. Τώρα αν είναι 90 ή 95 δεν μπορώ να το ξέρω, να πω σε τέτοιες αναφορές. Αλλά το σύριαλ συνεχίζεται. Εγώ νομίζω ότι ο παίκτης θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Το ιδανικό θα ήταν να είχε έρθει εδώ και 20 μέρες ή την προηγούμενη εβδομάδα ή και σήμερα να ήταν εδώ για να είναι αύριο στην προπόνηση, για να έχει ο προπονητής και μια εβδομάδα την κατάσταση του μπάσκετ στην αποστολή που θα φύγει Τετάρτη για Σόφια. Ανοίγω μια παρένθεση, όντως είναι η προθεσμία για τη λίστα για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο Conference League. Απλά θυμίζω ότι υπάρχει δυνατότητα 24 ώρες πριν
το παιχνίδι με τη λήψη. Γιατί είναι λογικό να σκέφτεται κάποιος, παιδιά, αν δεν προλάβει να έρθει ο Νάρε, έρθει το Σάββατο, ξέρω εγώ, τελειώσει το τυπικό με τον Σοτέλδο, τι θα γίνει, εντάξει, υπάρχει το περιθώριο αλλαγών. Έχει ενδιαφέρον η λίστα. Δεν έχουμε το χρόνο τώρα, Κώστα, να το αναλύσουμε. Ναι. Αλλά είναι πολύ ξένοι και λίγοι Έλληνες. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να κάνει λίγο καλύτερη τη ζωή του. Οπότε θα έχει θεματάκι ενδεχομένως να χρειαστεί να κοπεί ένας ξένος ή δύο. Είναι λίγο μια εξίσωση δύσκολη, αλλά το ξέρεις, ΠΑΟΚ, όταν δεν έχεις πολλούς Έλληνες, όχι ότι έχει ο ΠΑΟΚ θέμα να καταθέσει τη λίστα, μια χαρά τα βγει, αλλά είναι λογικό ότι αν έχεις 8 Έλληνες ή 5 Έλληνες πρώτης γραμμής για δεκάδες, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις ξένους για αυτές τις θέσεις, άρα σημαίνει ότι δεν θα μείνει κανείς απ' έξω. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλούς Έλληνες, πάλι καλά που ζει και ο Κάργας, αλλά εντάξει, θα τη βρει την άκρη ο Λουτσέσκου. Πάντως για τα επόμενα χρόνια καλό θα είναι σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ λίγο να αυξάνει τον αριθμό των Ελλήνων και να μειώνει τον αριθμό των ξένων. Άρα λοιπόν Παρασκευή θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι στη λίστα και ποιοι όχι. Ουσιαστικά, το ξαναλέω, σήμερα θα είναι η μέρα του Μπράντον Τόμας. Δεν νομίζω να ανακοινωθεί σήμερα, θα έρθει, τον περιμένουμε. Τα διαδικαστικά, Μακεδονία Παλάς, λίγο Τούμπα, ιατρικές εξετάσεις, τελικές κουβέντες, υπογραφές και βίντεο παρουσίασης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι αύριο το απόγευμα θα είναι στη νέα μεσημβρία. Μάλιστα. Ο Ισπανός επιθετικός. Γενικότερα υπάρχει μια ηρεμία. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ στη τελική ευθεία για το πολύ δύσκολο μάτι με τη Λεύσκη. Αντίπαλος που σίγουρα είναι πιο δυνατός από ό,τι ανέφερε η λογική για δεύτερο προκριματικό γύρο και με τον ΠΑΟΚ να είναι η πέμπτη ομάδα σε βαθμούς σε όλη τη διοργάνωση. Χάρη στους 13.000 που πήρε πέρσι, αριθμός ρεκόρ για ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Η Λεύσκη είναι μια κανονική ομάδα. Από ό,τι μαθαίνω μιλώντας με έναν φίλο μου στην Βουλγαρία που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο το γήπεδο στην Ατίνκα την μεθεπόμενη Πέμπτη. Έχει και η Λεύσκη τα θέματά της, έχει χάσει με τραυματισμό τον Ιβελίν Ποπόφ, νέο μεταγραφικό απόκτημα, αλλά τέλος πάντων περισσότερο μας νοιάζει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, είναι δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θα στηριχθεί στις παλιοσυρές για να βγει αυτή η δύσκολη αποστολή. Αν μπορείς ο ΠΑΟΚ και φύγει νικητής ακόμα καλύτερα, αλλά γενικότερα είναι ένα ζευγάρι που ναι μεν ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί, αλλά αν ο ΠΑΟΚ πάρει αψήφιστα έστω και στο ελάχιστο τη Λεύσκη, θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Και είναι κομβική σημασία για όλο αυτό που χτίζεται ο ΠΑΟΚ να είναι στους ομίλους. Θα είναι καταστροφικό για τον ΠΑΟΚ αν δεν είναι στους ομίλους για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Ας την κουραστούν οι παίχτες. Οι περισσότεροι είναι στους Θεσσαλονίκης, αλλά μέχρι το βράδυ θα έχουν επιστρέψει. Ορισμένοι μείνανε στη Θεσσαλονίκη, έκριναν ότι το διήμερο δεν είναι αρκετός χρόνος για να φας κάπου. Η Χαλκιδική έχει την δική της, όπως και να το κάνουμε. Θα επιστρέψει και ο προπονητής που δεν έπεσε με την ομάδα, έφυγε η Ρουμανία για 2-3 μέρες να δει λίγο την οικογένειά του. Οπότε από αύριο μπαίνουμε στη τελική ευθεία, μία εβδομάδα μένει για να προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Λεύσκη. Ας μείνουμε λοιπόν σήμερα στον Μπράντον Τόμας και να δούμε πότε θα έρθει με το καλό στο Τέλσα και πότε θα τελειώσει αυτό το σύριαλ με την Φορτούνα και τον Νάρη. Ναι. Και είναι ο λόγος Κώστα, που οι ελληνικές ομάδες γενικότερα δεν ψωνίζουν από γερμανικές. Γιατί είναι ομάδες που δεν πουλάνε φθηνά και όταν πούνε κάτι δεν πέφτουνε. Είναι σφιχτοί γενικά οι Γερμανοί. Και δύσκολα μασάνε από εκβιασμούς. Εκβιασμούς, κατάλαβες που το λέω. Ο Νάρη θέλει να φύγει. Το έχει πει στον Άλοβς, μην με βάζετε, δεν θέλω άλλο. Ωραία, δεν σε βάζουμε να παίξεις, αλλά τιμή σου είναι αυτή. Δεν θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Σωστά. Θα βρεθεί κρυζιτομία, αλλά είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει, ο Ιβάν Σαββίδης, ότι τα λεφτά για τον Νάρη είναι αυτά. Είναι 5 δραχμές. Τελειώσαμε. 7 δραχμές δεν δίνουμε. Νάρη, αφού θέλουμε παίκτες, Στέριο, όμως. Θέλουμε παίκτες, Κώστα, αλλά δεν είμαστε εμείς σε θέση να πούμε, γιατί το ακούω και από τον κόσμο. Και η μέρη έχει δίκιο, ρε παιδιά, τώρα 200.000. Ναι, τώρα, για παιδί. Ναι, 200.000, ωραία το λέω, εγώ και εσύ. 200.000 εδώ, 200.000 εκεί, 1 εκατομμύριο παρακάτω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει αυτή την απόφαση. Ξαναλέω, το ιδανικό θα ήταν ο παίκτης να είναι εδώ. Δεν είναι.
Ναι. Έχει λύσει το Λουτσέσκου, αλλά Κώστα, εντάξει, όσο περνάνε οι μέρες τώρα, τι να μιλάμε. Σήμερα αποκλείεται να κλείσει το deal, από ό,τι φαίνεται για τον Άρη. Μέχρι να κλείσει, να πει ο παίκτης, η ομάδα θα πει για Σόφια. Δεδομένα δεν υπολογίζεται. Μάλιστα. Θα πάει ο Πάοκ με αυτούς παίκτες. Θα πάει με Ζίφκοβιτς, θα πάει με Κουαλιάτα, θα πάει με Λάμπρου, γιατί όχι, για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτά είναι γενικές γραμμές. Πάλι δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τον μπάσκετ που βλέπω, γίνεται μια κοσμογονία, Κώστα. Ναι, Στέργιο. Ο Ολλανδός μου αρέσει. Καλός είναι, καλός είναι. Να σου πω την αλήθεια. Για τους άλλους δεν έχω άποψη. Περιμένω να κάνει εσύ μια ανάλυση κάποια στιγμή. Αλλά ο Ολλανδός νομίζω είναι κανονικός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Δεν ξέρω αν θα αποδειχτεί η στάξη του Τζερμέιν Λοβ. Αλλά σίγουρα δεν είναι λαχείο ο Ολλανδός. Όχι, δεν είναι, όχι, παιγμένος είναι. Να δούμε τι κάνουν και οι υπόλοιποι Αμερικανοί εκεί, 22, 23, 24. Θα δούμε. Τη στιγμή που συνεχίζεται και τρέχει η αύξηση με τον ελληνικό κεφαλαίο και πηγαίνει αρκετά καλά τηρουμένων των αναλογιών. Καμία σχέση με πέρσι, αλλά κάτι κινείται. Όσο μπορεί ο κόσμος, 10 ευρώ, 15, 20, από το εστέρημα του βάζει. Θα δούμε. Ωραία. Αυτά δεν έχει. Έγινε, Στέργιο. Θα σας ακούσουμε και αργότερα, αν υπάρχει δυνατότητα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Στέργιος Αναστασιάδης.